Μια απορία, παιδιά, λέει τα εξής. Είναι αλήθεια ότι όταν έχεις την τράπουλα που παίζουν χαρτιά, είναι σαν να έχεις τους 52 δαίμονες? Βέβαια, εκείνος που ερωτάει στην απορία, προφανώς ή θα είδε ή θα διάβασε ένα σχετικό βιβλιαράκι του πατρός Βασιλοπούλου, του πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, που αναφέρεται στο θέμα της χαρτοπεξίας και λέγει ήδη από τον τίτλο ότι πρόκειται περί 52 δαιμόνων, διότι ολόκληρη η τράπουλα είναι 52 χαρτιά και συνεπώς 52 δαίμονες. Πράγματι, παιδιά, συμφωνώ απολύτως. Προσέξτε, αν δείτε τα ονόματα που υπάρχουν και που βεβαίως εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά που υπάρχουν τα ονόματα αυτά στα 52 αυτά χαρτιά της γνωστής μας τράπουλας, είπα της γνωστής μας γιατί υπάρχει και άλλη μία τράπουλα η οποία λέγεται τράπουλα ταρό, ταρό, το ρο με ωμέγα, ταρό, και είναι μαγική, δηλαδή αναφέρεται στο να μπορείς να μαντεύεις το μέλλον, όπως σας είχα πει στο σχετικό μάθημα περί μαντείας, ότι δεν χρησιμοποιούν την κοινή τράπουλα. Βέβαια και η κοινή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά κυρίως όμως χρησιμοποιούν μία τράπουλα ειδική για λόγους μαντικούς, που είναι η τράπουλα ταρό. Πουλιέται την πουλούν. Αλίμονος στους ανθρώπους που μετέρχονται τέτοια πράγματα. Μιλάμε τώρα για την κοινή τράπουλα, αυτή την οποία χρησιμοποιούν για να παίζουν χαρτιά οι άνθρωποι, από το καφενείο μέχρι τις χαρτοπαικτικές λέσχες μέχρι το σπίτι μας. Τι είναι λοιπόν τώρα εδώ? Πράγματι αντιστοιχούν σε 52 δαίμονες? Ναι. Το κάθε χαρτί έχει ένα όνομα. Τα ονόματα αυτά που γράφει μέσα το βιβλιαράκι περί του οποίου ο λόγος, είναι ονόματα παρμένα από το παλαιόν πάνθεον, δηλαδή από θεούς της Ανατολής, της Αιγύπτου, των Ασσυρίων δηλαδή, των Χαναναίων και τα λοιπά. Μερικά ονόματα από αυτά που έχει εκεί συναντώνται και στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Είναι ονόματα θεών, θεοτήτων, που όπως λέγει ένας ψαλμικός στίχος, ότι οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Ακούστε, οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Και εφόσον αυτά τα ονόματα είναι θεών ονόματα και είναι δαιμόνια κατά την Αγία Γραφή, τότε πράγματι το κάθε χαρτί που είναι αφιερωμένο σε ένα από αυτά τα δαιμόνια είναι κάτι φοβερό. Δεν ξέρω αν με ευκολία θα μπορούσαμε να κρατάμε τα χαρτιά, την τράπουλα δηλαδή, αν ξέραμε ότι είναι καθιερωμένα εις αυτούς τους δαίμονες. Δεν πει καθιερωμένα. Είναι γνωστό ότι ένα αντικείμενο καθιερούται, κατά και ιερώνω, έτσι, καθιερώ, δηλαδή αφιερώνω, που δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω για άλλη χρήση. Επί παραδείγματι, όταν παίρνουμε ένα αντίδωρο, αυτό δεν είναι πια κοινό ψωμί, έχει καθιερωθεί, δηλαδή έχει διαβαστεί, να το πούμε έτσι απλοελληνικά. Κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχει και η δαιμονική καθιέρωση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε ένα αντικείμενο, όταν έχει τύχει μιας δαιμονικής καθιερώσεως, να το χρησιμοποιήσουμε. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, όπως έχεις, λέγει, κάτι που είναι καθιερωμένο χριστιανικά, πνευματικά, όπως είναι οι τροφές, λέγει, το κρασί, το ψωμί, όλα αυτά καθιερώνονται χριστιανικά, με τον ίδιο τρόπο καθιερώνονται και δαιμονικά. Και μάλιστα ξέρετε πως λέγονται αυτά τα διάφορα που είναι καθιερωμένα ως τρόφιμα και είναι καθιερωμένα στους δαίμονες? Λέγονται αλυσγήματα, αλυσγήμα, το λί με γιώτα,
και το γη με ήττα. Αλύσγημα. Είναι ακάθαρτα πράγματα. Πώς λοιπόν τώρα θα πιάνεις στα χέρια σου την τράπουλα, η οποία είναι καθιερωμένη στους δαίμονες? Είναι δε γνωστό ότι όταν χρησιμοποιούμε, παιδιά, την τράπουλα, δυστυχώς και καυγάδες γίνονται και σκοτωμοί γίνονται. Ότι ένας άνθρωπος που αρχίζει να παίζει χαρτιά δεν θα έχει καλό τέλος, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Με τη γυναίκα του θα μαλώνει στο σπίτι, με τα παιδιά του θα αργεί να πάει στο σπίτι, θα ξενυχτάει. Είναι φοβερό πράγμα εάν αρχίσει η ζωή της χαρτοπεξίας σε έναν άνθρωπο. Ακόμα δε φοβερότερο σε μια γυναίκα. Είναι φοβερό. Προσέξτε, παιδιά, θα σας έλεγα, μια που ανέφερα τη λέξη καθιέρωση δαιμονική, όπως δεν θα πιάναμε κάτι που θα ήταν μικρόβια επάνω. Αν σας έλεγαν ότι αυτό το αντικείμενο έχει AIDS, θα το πιάνατε? Ασφαλώς όχι. Κατά παρόμοιο τρόπο θα πείτε αυτό είναι χειρότερο, διότι δεν ξέρω αν το πιάσω, δεν ξέρω τι ενέργεια μπορεί να δεχθώ. Ύστερα, μην ξεχνάτε, τα μάγια πώς λέμε πιάνουν πολλές φορές όταν έρθουν σε επαφή με τον άνθρωπο που τα πιάνει. Γι' αυτό, άμα δουν οι νοικοκυρές καμιά φορά να τους πετάξουν στην αυλή τους τέτοια πράγματα, δεν τα πιάνουν με το χέρι, τα πιάνουν με μια τσιμπίδα. Πιάνουν και τα πετούν, ξέρω εγώ, στο ποτάμι, στο βόθρο. Ότι εσύ δηλαδή έκανες ό,τι έκανες, αυτά που έκανες θα πάνε εκεί, στο βόθρο δηλαδή. Δεν τα πιάνω εγώ με το χέρι μου. Έτσι βλέπετε πως έχουμε αυτές τις ενέργειες, όπως έχουμε και την ενέργεια του Θεού. Δεν παίρνουμε το εφιέλαιο με τον μπαμπακάκι και χρειόμεθα? Τι κάνουμε? Κάνουμε μία ενέργεια, μία κίνηση κάνουμε. Και έτσι μεταβιβάζουμε τη χάρη του Θεού μέσω υλικών στοιχείων. Έτσι και η πονηρή ενέργεια μέσω υλικών στοιχείων. Λοιπόν, θα πείτε, δεν τα πιάνω τα χαρτιά. Πιστέψτε με, αν στη ζωή σας πείτε δεν θέλω να τα πιάσω, δεν θέλω, ούτε έτσι δεν τα αγγίξω, θα μου πείτε, είσαστε υπερβολικός, πάτερ μου. Θα σας έλεγα, είναι προτιμότερο να είναι κανείς υπερβολικός σε αυτές τις περιπτώσεις παρά να ερωτοτροπεί γύρω από τέτοια θέματα και να την πάθει. Λοιπόν, μακριά από τα χαρτιά. Αν ποτέ κανείς μέχρι τώρα έχει παίξει, έστω φιλικά, έστω εκείνα τα παιχνίδια που παίζουν με τα χαρτιά, να το εξομολογηθεί και να πει, δεν θα ξαναπιάσω στα χέρια μου χαρτιά. Και αν υπάρχει στο σπίτι σας τράπουλα, να πείσετε τους γονείς σας να την πετάξετε. Όχι να τη χαρίσετε, να την πετάξετε, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα μέσα στο σπίτι σας. Αυτά και με το θέμα της απορίας.